Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Κυριακή 20 Μαΐου και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Σταθερό είναι το επίπεδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Εύρο. Ωστόσο, έντονη είναι η ανησυχία της ελληνικής πλευράς μετά από τις προειδοποιήσεις της βουλγαρικής κυβέρνησης για τις ποσότητες νερού που θα καταλήξουν στο ποτάμι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Με έκτακτη σύσκεψη του τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας του νομού Εύρου, οι εμπλεκόμενοι φορείς κατέθεσαν τις προτάσεις τους ώστε ο νομός να μην πληγεί ξανά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών. Με αφορμή την αύξηση των νερών των ποταμών Εύρου και Άρδα μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στη Βουλγαρία, συνεδρίασε το τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας νομού Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Οι απόψεις που ακούστηκαν και οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν πολλές, με το δήμαρχο Σουφλίου Ευάγγελο Πουλιλιό να δηλώνει μεταξύ άλλων πως το πρόβλημα με τις πλημμύρες δεν μπορεί να λυθεί. Η θέση δική μου ήταν η εξής, ότι το θέμα των πλημμυρών δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ. Και οι πιο αισιόδοξοι άνθρωποι πρέπει να το γνωρίζουν. Μπορεί να υπάρχουν σχέδια, μπορεί να υπάρχουν προγράμματα. Δυστυχώς όμως η πολιτεία δεν έσκυψε όταν υπήρχαν χρήματα, πόσο μάλλον να σκύψει τώρα που δεν υπάρχουν χρήματα. Μάλιστα, ο κύριος Πουλιλιός επεσήμανε πως δεν υπάρχουν τα χρήματα ή ορθή πολιτική αντιμετώπιση για ουσιαστική καταπολέμηση του προβλήματος. Το συμπέρασμα είναι ένα και το είπα στην αρχή. Ότι δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα των πλημμυρών. Δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα των πλημμυρών στον Εύρο. Και όταν υπήρχαν χρήματα, κύριε Πουλιλιό, γιατί δεν λυνόταν το θέμα? Ακριβώς δεν υπήρχε πολιτική βούληση. Όπως δεν υπάρχει ποτέ. Γιατί όλα αυτά δεν εξαρτάται. Βλέπετε, οι άνθρωποι αγωνιούν, οι υπηρεσίες, ο στρατός, η αστυνομία, οι πυροσβεστικοί, οι δήμαρχοι, όλοι. Αφού δεν δίνονται χρήματα, δεν λύνονται τα θέματα αυτά. Τη θέση του Δημάρχου Σουφλίου ενίσχυσε με δηλώσεις του και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς, υποστηρίζοντας πως δεν επήλθε καμία ουσιώδης βελτίωση στο ζήτημα από το μακρινό 1953. Βρήκα ένα πρωτοσέλιδο από τα πολλά που υπάρχουν του 1953. Είναι το Φεβρουάριο του 1953, όπου αν το διαβάσετε δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τότε δεν υπήρχαν ακόμη τα αντιπλημμυρικά έργα. Τα μεγάλα αναχώματα δεν είχαν γίνει το 1953. Εν τούτης, αν διαβάσετε την κραυγή απόγνωσης των κατοίκων και των φορέων του νομού Εύρου, είναι η ίδια ακριβώς που υπάρχει και σήμερα. Άρα, 59 χρόνια μετά, τίποτα δεν άλλαξε. Αυτό ακριβώς πρέπει να μας προβληματίσει. Η αντιπεριφερειάρχης Εύρου Γεωργία Νικολάου από τη μεριά της επεσήμανε πως η περιφέρεια έκανε και θα εξακολουθήσει να κάνει το παν προκειμένου να δώσει λύση στον αέναο πονοκέφαλο του νομού που ακούει στο όνομα πλημμύρες. Οι παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια των 2 μηνών αμέσως μετά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου έσωσαν αρκετές περιοχές του νομού από τα νερά τα οποία έρχονται. Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλά για το νομό μας και δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα και τις διαπιστώσεις υπηρεσίες. Ναι. Χρήματα υπάρχουν για να υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις. Υπάρχουν 13 έργα τα οποία ήταν μελέτες, μάλλον 13 μελέτες οι οποίες είχαν γίνει από την προηγούμενη περιφέρεια. Και αυτές θα υλοποιήσουμε αμέσως μετά στο επόμενο διάστημα. Πάντα όμως μέσα στο σχέδιο αυτό που λέμε την ολοκληρωμένη παρέμβαση στον Εύρο. Ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πάντως παρουσιάστηκε καθησυχαστικός, επισημένοντας πως αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Οι ποσότητες που ήρθαν στον Άρδα πέρασαν τα όρια συναγερμού και αυτή τη στιγμή είναι σταθερές στα 5.55 με όριο συναγερμού τα 5.20. Βέβαια, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη, παρακολουθείται και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν νερά από την πλευρά του Αρμενίου δεν εμπνέει ανησυχία η ποσότητα των νερών που έρχεται από τον Άρδα. Μεγάλα και οξυμένα είναι τα προβλήματα στα πανεπιστήμια λόγω των περικοπών της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας. Οι Πριτάνης μάλιστα μιλούν ακόμα και για αδυναμία λειτουργίας των πανεπιστημίων από το Σεπτέμβριο λόγω της υποχρηματοδότησης από το Υπουργείο την τελευταία διετία. Εν τω μεταξύ, σε θρίλερ εξελίσσεται η διενέργεια των Πριτανικών εκλογών στο Δημοκρίτιο όπως και σε αρκετά άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Με τα προβλήματα να παραμένουν άλυτα και τα ερωτήματα αναπάντητα, η διοίκηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης στηρεί στάση αναμονής. Ζητούμενο πρώτο, το πώς θα συνεχιστεί να διοικείται το Πανεπιστήμιο καθώς οι Πριτανικές εκλογές βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Αυτή η επιτροπή συναντήθηκε δύο φορές, μελέτησε, σκοπός ήταν να παραδώσει τώρα μέχρι τέλη Μαΐου ένα πόρισμα στον κύριο Μπαμπινιώτη στο πώς μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπαμπινιώτης δεν είναι υπουργός, η καινούργια υπουργός που ανέλαβε χθες είναι υπηρεσιακή και δεν ξέρω τι έργα θα αναλάβει. Πάντως στην τελευταία συνάντηση που είχαν στην Αθήνα η επιτροπή και αν θέλετε και το Προεδρείο των Πριτάνεων, της Συνόδου των Πριτάνεων, εξέδωσε αν θέλετε ένα